Ο Φλεβάρης μήνας είναι ένας από τους δυσκολότερους μήνες της πανδημίας σε επίπεδο Κρήτης, με εξαίρεση τον Νοέμβριο, όπου τον Νοέμβριο είχαμε φτάσει κοντά τις 2.000 μολύνσεις. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ο δεύτερος χειρότερος μήνας όσον αφορά την έναρξη της πανδημίας. Την Παρασκευή που μας πέρασε έκλεισε ακριβώς ένα χρόνο από το πρώτο κρούσμα που εντοπίστηκε στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν το μήνα Φεβρουάριο έχουμε 1.243 μολύνσεις στην Κρήτη, και να σου πω ότι από τις 1.243 μολύνσεις περίπου οι 600 είναι ενεργές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Κρήτη υπάρχουν 600 άνθρωποι που είτε νοσηλεύονται, οι νοσηλευόμενοι είναι 92, είτε είναι σε καραντίνα. Είναι ένας σημαντικός αριθμός όσον αφορά των ενεργών κρουσμάτων στην Κρήτη, όμως εξακολουθεί η Κρήτη να είναι πολύ πιο κάτω από άλλες περιοχές όσον αφορά τα ενεργά κρούσματα. Και για να κατανοήσουν οι τηλεθεατές, ενεργά κρούσματα είναι τα κρούσματα που, επί των ελεγμένων, δηλαδή αυτοί που έχουν ελεγχθεί και ο αριθμός ο οποίος έχει προκύψει ως θετικός. Βλέπουμε λοιπόν και την επιδημιολογική καμπύλη της Κρήτης, Κατερίνα, από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την χθεσινή ημέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί στα μέσα Φεβρουαρίου και στα τέλη Φεβρουαρίου έχουμε και την άνοδο της επιδημιολογικής καμπύλης, εξού και τα μέτρα. Η πρώτη άνοδο της επιδημιολογικής καμπύλης που βλέπουμε 11 Φεβρουαρίου τα 71 κρούσματα είναι η ημερομηνία που αρχίζει να έχει σοβαρό πρόβλημα το Ρέθυμνο, και η δεύτερη άνοδος με τα 86 κρούσματα είναι η ημερομηνία που έχει σημαντικό πρόβλημα η περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Πάμε να δούμε τον κάθε νομό ξεχωριστά, την κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά. Ξεκινάμε με το Ηράκλειο. Να για ποιο λόγο βρισκόμαστε στο κόκκινο. Ξεκινήσαμε την 1η Φεβρουαρίου με 3 μολύνσεις για να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα, όπου σε επίπεδο Ηρακλείου έχουμε 22 μολύνσεις. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση άνω των 40 μολύνσεων από την 23η Φεβρουαρίου και μετά, όπου ουσιαστικά τέθηκαν σε ισχύ και τα έκτακτα μέτρα. Και αυτό που προβλημάτιζε τους ειδικούς δεν ήταν μόνο η αριθμητική αύξηση των κρουσμάτων, ήταν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οδήγησαν σε αποφάσεις. Ήταν, για παράδειγμα, η ανεξέλεγκτη κατάσταση, έτσι όπως αυτή καταγραφόταν και εξακολουθεί και καταγράφεται στην ενδοχώρα, βεβαίως, για παράδειγμα. Ήταν τα διάσπαρτα και διασκορπισμένα κρούσματα στην πόλη του Ηρακλείου. Συγγνώμη. Ήταν πάρα πολλές παράμετροι. Και βλέπουμε, Κατερίνα, αυτό το άλμα που γίνεται από την 20η Φεβρουαρίου μέχρι την 25η Φεβρουαρίου, είναι πραγματικά ένα άλμα της επιδημιολογικής καμπύλης, όμως, για να είμαστε και σωστοί, πολύ πιο ελεγχόμενο από αντίστοιχες επιδημιολογικές καμπύλες άλλων περιοχών με παρόμοια γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Φεύγουμε από το Ηράκλειο για να πάμε στον επόμενο νομό και πάμε στο Ρέθυμνο, που είναι ο νομός που έχει το δεύτερο πιο μεγάλο πρόβλημα σε επίπεδο Κρήτης αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος μπήκε στο κόκκινο στις 6 Δευτέρου και ακολούθησε στο σύνολό της Περιφερειακή Ενότητα στις 13 του μήνα. Και βλέπουμε ότι από τις 9 Φεβρουαρίου μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου έχουμε αυτό το άλμα της επιδημιολογικής καμπύλης, με αποτέλεσμα να έρχεται το κόκκινο στην Περιφερειακή Ενότητα. Και θέλω να εξηγήσω στους τηλεθεατές, γιατί από τις 22 Φεβρουαρίου μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου έχουμε ένα άλμα της επιδημιολογικής καμπύλης. Είναι κάποιες μικρές εστίες που εμφανίζονται διάσπαρτα εντός της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της ενδοχώρας, με αποτέλεσμα με την ισχύ των μέτρων να βλέπουμε πλέον μία ουσιαστική κάμψη. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με 9 κρούσματα στην αρχή Φεβρουαρίου για να φτάσουμε χθες στα 10 κρούσματα στο Ρέθυμνο, έχοντας όμως τεθεί σε ισχύ. Άρα εδώ βλέπουμε με σαφήνεια ότι αρχίζουν να αποδίδουν τα μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Πάμε στον επόμενο νομό. Είναι η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Βλέπουμε ότι εδώ η επιδημιολογική καμπύλη είναι πολύ πιο ελεγχόμενη. Στις 14 του μήνα είχε μία έκρηξη. Από εκεί και πέρα ακολούθησε επιπέδωση της καμπύλης και μετά έκρηξη εκ νέου στις 27 Φεβρουαρίου. Απλά είναι θετικό για την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων ότι 14 και 15 Φεβρουαρίου, όπως και 25 με 27 Φεβρουαρίου, τα 12 κρούσματα που εντοπίζονται είναι μικρές εστίες που ελέγχονται και έχουν ιχνηλατηθεί. Άρα εδώ η εικόνα μπορεί να δείχνει μία αλματώδη άνοδο της καμπύλης, όμως δεν αποτυπώνει το πρόβλημα του νομού. Ωστόσο, σίγουρα η επιδημιολογική καμπύλη των Χανίων, ενώ εξακολουθεί να είναι πολύ καλή, παρουσιάζεται μία τσιμπημένη αύξηση, και αυτό είναι κάτι βεβαίως που πρέπει να ελεγχθεί. Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων να έχει πολύ καλά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. Πάμε και στο Λασίθι, εκεί όπου απέδωσε πραγματικά καρπού στο καθολικό lockdown. Είναι βεβαίως η καλύτερη μέχρι στιγμή εικόνα. Νομίζω ότι η Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου αποτυπώνει με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο, Κατερίνα, πως αν τηρήσουμε τα μέτρα, έχουμε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, 1η Φεβρουαρίου ξεκινάμε με ένα κρούσμα για να φτάσουμε στην 4η Φεβρουαρίου 23. Αριθμός ρεκόρ για την Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου.
Μπαίνει στο κόκκινο ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Ακολουθεί μετά από μία εβδομάδα κόκκινο ολόκληρη περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου και κάπου εκεί στα 9 Φεβρουαρίου μπαίνει και καθολικό lockdown στον Άγιο Νικόλαο. Από τις 9 Φεβρουαρίου και μετά βλέπουμε διαρκής πτωτική τάση των κρουσμάτων για να φτάσουμε από τις 22 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα να έχουμε σχεδόν επιπέδωση της επιδημιολογικής καμπύλης. Ξεχνάμε βέβαια ότι είναι και διαφορετικά τα πληθυσμιακά δεδομένα από νομοσύνομο. Έτσι παίζει και αυτό το ρόλο του.